εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, αγαπητοί φίλοι και ακροατές. Καλησπέρα και όπως έχετε δει την ανακοίνωση εκπομπής, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο για μικρούς και μεγάλους. Θα μιλήσουμε για το νέο συγγραφικό έργο της κυρίας Άννας Στεργίου, δημοσιογράφου και συγγραφέας, της αγαπητής φίλης Άννας. Μου επιτρέπεις. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα και μας βλέπουν. Καλησπέρα σε ένα Παναγιώτη. Δεν μπορώ να μιλήσω στον πληθυντικό, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και ομολογώ ότι με τις καλύτερες εντυπώσεις πάντοτε. Εγώ θα μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια στους φίλους ακροατές που ίσως να μην σε γνωρίζουν τόσο καλά. Η κυρία Άννα Στεργίου γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο, όπου μεγάλωσε γύρω από μαργαρίτες, χαμομήλια. Γεννήθηκε το 1972, σπούδασε κοινωνιολογία, είναι κοινοβουλευτική συντάκτρια, έχει γράψει δύο βιβλία για ενήλικες και ποιητικές συλλογές, «Οι περιπέτειες των Ατρομήτων», «Η κλοπή των Λαγινίων» του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας. Είναι το πρώτο της παιδικό βιβλίο, στο οποίο θα αναφερθούμε, καθώς και στα υπόλοιπα βιβλία που θα παρουσιάσουμε μαζί με την κυρία Στεργίου. Όπως επίσης, επειδή είναι δραστήρια, θα μας πει και άλλα πράγματα που κάνει ή που σχεδιάζει. Καταρχήν, να ευχαριστώ. Η περιπέτεια στον Ατρόμητο της Μαργαριτοχώρας, και εσύ το είπες πολύ καλά, ότι μεγάλωσα σε ένα πολύ μεγάλο λιβάδι με μαργαρίτες. Και εσύ και εγώ ξέρουμε ότι νέας μείνει πολλά χρόνια και το Παλαιό Φάληρο. Εδώ έχουμε μεγαλώσει, εδώ έχουμε ζήσει τα καλύτερα μας χρόνια και περιμένουμε να ζήσουμε και τα υπόλοιπα, ασχέτως τώρα που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα στο πόλεμο, υπάρχει εισβολή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εμείς επιμένουμε να ελπίζουμε και να ελπίζουμε στο καλύτερο, σε ένα καλύτερο κόσμο. Αυτόν λοιπόν τον κόσμο επιχειρεί να χτίσει η Μαργαριτοχώρα. Η Μαργαριτοχώρα είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για παιδιά. Είναι το τρίτο βιβλίο, γιατί ακολουθεί και ένα τέταρτο που είναι το τρίτο για ενήλικες, «Οι περιπέτειες των Ατρόμητων της Μαργαριτοχώρας», «Η κλοπή των Λαγινιών» από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Είναι το πρώτο από μια σειρά παιδική που ετοιμάζω με τις εκδόσεις Κομνηνός και αναφέρεται στην ιστορία ορισμένων παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν στο Παλαιό Φάληρο. Εγώ να σας πω ότι το βιβλίο το έπιασε στα χέρια μου πριν από λίγο και το λάτρεψα. Ένιωσα σαν ένα παιδί. Σε λίγο θα σας αποκαλύψω και ποιος ήρωας είμαι. Πρόλαβα και είδα και τους ήρωες. Οι ήρωες, το βιβλίο αυτό ξεκίνησε ως εξής, γιατί έχει τη δική του ιστορία. Ο γιος μου πήγε σε ένα παιδικό σταθμό, στον οποίο... Και το όνομα του γιου. Το όνομα του γιου είναι Γιάννης. Ο Γιάννης λοιπόν ο πρωταγωνιστής. Καλησπέρα στο Γιάννη και στις παρεμβάσεις αισθητικής στο βιβλίο που έκανε. Ναι, ναι, έκανε και παρεμβάσεις. Πολλές παρεμβάσεις έκανε λοιπόν. Ο Γιάννης λοιπόν είχε συνηθίσει, επειδή το καλοκαίρι τον κρατάει η γιαγιά του, η πεθερά μου, λοιπόν, είχε συνηθίσει να κοιμάται μαζί της. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα, διότι δεν έμπαινε στο κρεβάτι του και συνήθιζε, επειδή και στο σπίτι μου μένουμε μαζί με τη μαμά μου, συνήθιζε να μένει στο δωμάτιο της γιαγιάς. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε έτσι μου, βρε αλλιώς μου. Προτιμούσε να είναι με τη γιαγιά, η γιαγιά είχε μέσα τηλεόραση, ήταν πιο, η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά πιο κρύο το δικό του το δωμάτιο και καθόταν εκεί. Για να τον ξεκολλήσω λοιπόν είχα να ζωγραφίσω καμιά 25 χρόνια και άρχισα και του ζωγράφισα παιδικούς ήρωες στο δωμάτιό του. Όντως ο Γιάννης άρχισε να μπαίνει στο δωμάτιό του, αλλά το βράδυ κοιμότανε. Κάποια στιγμή, μάλιστα, η μητέρα μου νόμιζε ότι πήγα και αγόρασα τις τοιχογραφίες και πίστεψε ότι έδωσα του κόσμου τα λεφτά και μάλιστα μου έκανε παράπονο. Μου λέει, αυτό δεν έπρεπε να γίνει, ας πούμε, έχουμε τόσες ανάγκες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ζωγραφική από όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή και θα μπορούσα ενδεχομένως να ασχοληθώ και πιο καλά, αλλά αυτό δεν έγινε. Τότε ήταν της μόδας όλες να γίνουμε δασκάλους και καθηγήτριες.
Άρα από μικρή είχες έτσι την ασχόληση με την καλλιτεχνία γενικότερα. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν το θεωρούσα. Το θεωρούσα σαν χόμπι και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που με ηρεμεί πάρα πολύ. Αλλά είχα πάρα πολλά χρόνια να πιάσω μολύβια και μπογιές στα χέρια, γιατί χρειάζεσαι οπωσδήποτε και το χώρο σου. Έκανα όλο το σαλόνι μαντάρα, ας πούμε. Ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Υπέφεραν πολλοί οι άνθρωποι για τους ανθρώπους. Ο Γιάννης, πώς το αντιμετώπιζε αυτό, ας πούμε. Ο Γιάννης δεν κοιμότανε. Έχει ένα κουσούρι, ας πούμε, στον ύπνο, όπως και εγώ. Είμαι νυχτοπούλη και δεν μπορούσα να κοιμηθεί το βράδυ. Τέλος πάντων, κάτι άρχισε να του φτιάχνω τους ατρόμητους. Και ο ατρόμητος ήταν αυτός. Ο ατρόμητος Γιάννης, για να μην φοβάται. Όχι. Η ιδέα των ατρόμητων ήταν ότι έγινε ατρόμητος, δηλαδή είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία, έτσι ώστε να μπορεί να μπαίνει στο δωμάτιό του και να μην φοβάται, να μην φοβάται το βράδυ, να μην φοβάται οτιδήποτε. Οπότε άρχισε να γράφω εγώ ένα παραμύθι για τους ατρόμητους. Έχω γράψει και άλλα παραμύθια, τα οποία όμως δεν ήταν έτσι. Αυτό ήταν στημένο πάνω του. Και μου έλεγε, εγώ είμαι ατρόμητος, αλλά εγώ θέλω να βάλεις και τους φίλους μου μες στο παραμύθι. Και ξαφνικά μου έλεγε, δεν θα βάλεις το φίλο μου το Δημήτρη, που είναι... Έλεγα, ναι, άλλη μόνο, γιατί δεν με βάλω το φίλο στο Δημήτρη. Δεν θα βάλεις το φίλο μου τον Ιάσονα. Θα βάλω και το φίλο μου, δεν θα βάλεις το φίλο μου τον Ορέστη. Και ξαφνικά αυτό το παραμύθι άρχισε να είναι γεμάτο από παιδιά, τα οποία αγαπάει πάρα πολύ ο Γιάννης. Η κυρία Μαριλένα είναι αυτή που του κάνει αγγλικά, ας πούμε. Και που κάνει στα παιδιά αγγλικά. Είναι παιδιά που είναι δεμένα. Εδώ θα λέγουμε ότι έκανε διανομή ρόλων. Έκανε διανομή ρόλων, ναι. Λοιπόν, οπότε το παραμύθι έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά των παιδιών. Δηλαδή, ας πούμε, το Δημήτρη, όντως, όποιος τον έβλεπαν κυκλοφορεί με ένα ποδήλατο, ήταν αυτός που έκανε καλύτερα πεντάλα από όλους. Και μάλιστα, ο μπαμπάς του είναι ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά, που ασχολούνται πολύ περισσότερο με το ποδήλατο, είναι και σε αγώνες κτλ. Ο δικός μου ο γιος ήταν συνέχεια με ένα πατίνι, οπότε ο Γιάννης είναι πρωταγωνιστής με ένα πατίνι. Οι ιστορίες βέβαια δεν είναι αληθινές, με την έννοια ότι τα παιδιά τότε δεν είχαν πάει ακόμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν πάρα πολύ νωρίς. Είχαν πάει σε άλλες, έχουν πάει στο Ψηφιακό Μουσείο, ας πούμε, Νέας Μυρνής. Δεν είχαν πάει σε αυτό το μουσείο, γιατί δεν είχαν πάει ακόμα. Έχουν πάει, ας πούμε, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η ιστορία λοιπόν. Ξεκίνησε λοιπόν μια ιστορία για το πώς μπορούμε αυτά τα παιδιά που ζουν μέσα στην πόλη, αλλά που κουβαλάνε και... Το παραμύθι αυτό λοιπόν κουβαλάει και τις δικές μου μνήμες και τις μνήμες που χτίζει ο Γιάννης και αυτές που θα χτίζουν οι μελλοντικές γενιές. Και έχει να κάνει με μια παρέα παιδιών που το καθένα από αυτά, όπως είναι και στην πραγματικότητα... Δύσκολα μεγαλώνει λόγω των συνθήκων που πέρασαν δεν έχουμε, κλεισμένα. Ναι, πέρασαν κλεισμένα μέσα, αλλά αυτό το παραμύθι γράφτηκε πριν από αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε ως ιδέα πριν από αυτό, παρόλο που ολοκληρώθηκε μέσα στον καιρό της πανδημίας. Αλλάξαμε πράγματα, βάλαμε πράγματα καινούρια, ξανάβαψα, ξαναγέμισα το σαλόνι με μπογιές, όλο αυτό το σκηνικό. Στο βάψιμο συμμετείχε ο Γιάννης. Βεβαίως, έχει έναν ήλιο ο οποίος είναι κατακόκκινος και κίτρινος και όπου συμμετείχε και ο Γιάννης. Είναι συμμετοχική διαδικασία. Λοιπόν, και τα παιδιά λέγανε, εγώ δεν μην το βάλεις αυτό, ας πούμε. Ο φίλος μας ο Τάδε έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Από ένα παραμύθι, αυτό το παραμύθι έγινε διαδραστικό από την πρώτη μέρα. Όταν λοιπόν το έγραψα, γιατί στην αρχή δεν υπήρχαν εικόνες και δεν ήταν να το ζωγραφίσω κι εγώ, δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι είμαι ζωγράφος, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καταλληλότεροι από μένα. Αλλά τι έγινε, όταν ξεκίνησα για την εικονογράφηση και αναζητούσα άνθρωπο να μου κάνει την εικονογράφηση, δεν τέριαζαν αυτά που φτιάχνανε με το παραμύθι. Ήταν τελείως έξω από τη λογική του παραμύθιου. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω να είναι δικοί μας οι ήρωες. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλές φορές ήρωες οι οποίοι είναι... Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβές οι παραγωγές, έχουμε φτάσει στο σημείο να αγοράζουμε από την Κορέα, να αγοράζουμε από την Ιαπωνία. Και δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Εγώ είμαι υπέρ της... Ό,τι ωραίο έχει παγκοσμιοποιημένο, να το παίρνεις. Αλλά να φτιάχνεις και κάτι δικό σου όμως. Ξεχνάμε όμως μερικές φορές, επειδή εγώ είμαι λίγο πέρας, και λίγο τα κλασικά παραμύθια. Ναι, λοιπόν, δηλαδή, αυτό έχει μια δομή. Να θυμόμαστε τα κλασικά παραμύθια, ναι. Να δημιουργούμε νέες ιστορίες. Και εδώ σε καταλαβαίνω, γιατί
ήταν δημιούργημά σας, θα πω, γιατί ήταν οικογενειακό σας δημιούργημα. Ναι, είναι, και τα παιδιά μετά κάποια στιγμή που μάθανε ότι ζωγραφίζω τους ατρόμους, έρχονταν διάφορα παιδιά και μου λέγανε από το παλαιό κυρίως, που το ξέραν ότι ζωγραφίζω ένα παραμύθι και αυτά. Κύριε Άννα, θα με βάλετε και εμένα στο παραμύθι, θέλω και εγώ να μπω στο παραμύθι. Και τελικά το παραμύθι είναι ένα παραμύθι που είναι από μια κοινωνία, από μια μικρή κοινωνία που είναι, θα τους συναντήσει αυτά τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, στον παιδικό σταθμό, στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, στο δημοτικό, στις δραστηριότητες, τα πάντα. Και φαντάζομαι το ένα με το άλλο και κυρίως... Κυρία Άννα, βάλετε την αδερφή μου και εμένα δεν με βάλατε, θα με βάλετε και εμένα. Ναι, είναι κάτι συγκλονιστικό και είναι... Ή θα ρωτούσαν πώς πάει το βιβλίο. Μα πότε θα βγει αυτό το βιβλίο, κυρία Άννα, πότε θα βγει. Αυτό συνέχεια μας το λέτε, ότι θα βγει το βιβλίο. Λέω, θα βγει το βιβλίο, παιδιά, δεν είναι εύκολο να βγει ένα βιβλίο, γιατί όντως... Και πρέπει να ευχαριστήσω και τον εκδότη, τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου, γιατί... Την καλησπέρα από τον Νέι. Ναι, λοιπόν, γιατί είναι μια ακριβή παραγωγή τα παιδικά τα παραμύθια. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ακριβό ένα παιδικό παραμύθι, οι γονείς σας το αγοράζουμε και δεν έχουμε καμία εικόνα του πόσο αυτό εδώ... Έχει πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές και μπογιές και πετάγματα και να απορρίψουμε πράγματα και τα λοιπά και να βγουν ωραίες εικόνες και ο γραφίστας και η γραφίστρια που το έφτιαξε ταλαιπωρήθηκε. Δηλαδή είχε δουλειά αυτό το παραμύθι, πολύ, και έχουν τα παραμύθια δουλειά. Μπορεί να φαίνονται στους απ' έξω πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν μιλάμε για ένα παραμύθι το οποίο είναι κλασικό, είναι κάτι το οποίο είναι από την αρχή, είναι δικό μας. Είναι δικό μας γιατί... Και το λέω αυτό δικό μας, εννοώ και στη Νέα Σμύρνη, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φαλήρο. Πήγα στο 8ο Δημοτικό Νέα Σμύρνης. Έχω δεσμούς γιατί είμαι υπηρώτησα. Ο πατέρας μου ίδρυσε το Σύλλογο Υπηρωτών Νέα Σμύρνης Παλαιού Φαλήρου. Η Νέα Σμύρνη λοιπόν ήταν εκεί που πηγαίναμε, ο Γαλαξίας. Βέβαια τότε είχε φραπέ ο Γαλαξίας. Τέλος πάντων. Όχι όταν ήμασταν μικροί, το γεγονός ότι είχε πάπιες. Να τα λέμε. Ναι, είμαστε παλιοσυρές. Λοιπόν, το ότι έμπαινες μέσα και σου φαινόντουσαν αυτά τα συντριβάνια, τα ονειρικά και τα λοιπά και φεύγαν τα νερά και ήταν... δεν νομίζω ότι... δεν μπορεί να αντιληφθεί ίσως ακόμα και οι δημοτικές αρχές που περνάει κατά καιρούς πόση μαγεία δημιουργεί όλα αυτό στα παιδιά. Δηλαδή, αυτό που σε εμάς μπορεί να το έχουμε δει 50 φορές, είχε έρθει η κόρη μιας φίλης μου από τη Θεσσαλονίκη και όταν είχε πρωτοδεί τη Νέα Σμύρνη την πλατεία της, που είναι τώρα φοιτήτρια, την είχε ενθουσιάσει. Δηλαδή, της άρεσε τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Οφείλουμε λοιπόν αυτό τον περιβάλλοντα χώρο, τον οποίο τον έχουμε αφήσει χωρίς αλάνες, χωρίς τίποτα. Η Μαργαριτοχώρα είναι μια επιστροφή στη φύση της πόλης όμως. Δεν είναι μια επιστροφή στη φύση παντού. Δεν είναι γενική. Τα παιδιά ζουν στη Μαργαριτοχώρα, υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, γιατί τα σπίτια τους είναι υποτίθεται οικολογικά και έχουν επάνω φωτοβολταϊκά, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος θίγει το μάτι μας, γιατί έχουμε και ένα θέμα, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι των αισθητικών παρεμβάσεων που γίνονται από την πράσινη τεχνολογία. Και μάλιστα βλέπω, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Γιατί με το που... Τα παιδιά μετακινούνται με αερόστατο, πηγαίνουν με το πατίνι, πηγαίνουν με το ποδήλατο, πηγαίνουν λοιπόν, χρησιμοποιούν, αυτά εδώ είναι φωτοβολταϊκά και αυτό εδώ είναι ανεμογεννήτρια που είναι πάνω στο σπίτι. Δηλαδή η αλλαγή... Και το παραμύθι ότι ζουν μέσα σε οικολογικά σπίτια. Ναι, ζουν μέσα σε οικολογικά σπίτια, δηλαδή χρησιμοποιούν τον ήλιο, την ενέργεια. Η Μαργαρίτα είναι αυτή που τους φέρνει ενέργεια, είναι φωτοβολταϊκό, είναι... Ουσιαστικά φωτοβολταϊκό η Μαργαρίτα. Δεν το λέμε, αλλά εννοείται. Η Μαργαρίτα το ιερό λουλούδι. Το ιερό λουλούδι είναι το ιερό λουλούδι που τους δίνει ενέργεια. Η Μαργαρίτα είναι γιατί όπως είπαμε και πριν, ήταν τεράστιες οι αλάνες με τις Μαργαρίτες που πηγαίναμε και βέβαια το αρνητικό ήταν ότι είχαν και πάρα πολλές κάμπιες. Αλλά δεν το θέλουμε, το θυμόμαστε αυτό. Εγώ έτσι αρχίζω θέλω να... Προτείνω στους γονείς, αλλά και στους μικρούς και στους μεγάλους, θα πούμε που θα βρουν το βιβλίο, αλλά μην χάσετε αυτό το βιβλίο της αρχής. Χωρίς ακόμη να έχουμε προχωρήσει, αλλά και μόνο που το βλέπω έχω ενθουσιαστεί. Την πρώτη φορά που το διάβασε το ένα από τα παιδιά,
Ήταν χωρίς εικονογράφηση και αυτά και έβαλε τη μάνα του να το διαβάσει τρεις φορές. Οπότε λέω, αν τυχόν και ήταν ο Ρέστης που το διάβασε. Αν λοιπόν καταφέραμε χωρίς εικονογράφηση να το διαβάσει τρεις φορές ένα παιδάκι, το οποίο ήταν τότε πιο μικρός βέβαια και ο Ρέστης. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι... Δεν είναι μόνο ο Γιάννης, δεν είναι μόνο η παρέα του. Εξαιτίας του Γιάννη γνώρισα και κάποιους υπέροχους ανθρώπους που έγιναν φίλες, οι μαμάδες των παιδιών αυτών. Λοιπόν, και που έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, όχι πια φιλική, αδελφική σχεδόν. Λοιπόν, και που αυτές οι κοπέλες σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και ανάτασης. Λοιπόν, η περιπέτεια λοιπόν της Μαργαριτοχώρας είναι η ελπίδα που δίνουμε στον κόσμο, η αισιοδοξία που δίνουμε στον κόσμο και οι αξίες που δίνουμε στα παιδιά. Επομένως, για μένα, αν θέλουμε να χτίσουμε ένα κόσμο ο οποίος θα είναι πιο ειρηνικός, ένα κόσμο που θα είναι πιο συνεργάσιμος, πιο φιλικός, θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί. Αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα για πάντα. Αν δεν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα κόσμο που να μπορεί να συνεργάζεται και να βγάζει τον καλύτερο εαυτό κάποιου, τότε δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Τα παιδιά εδώ πέρα, το καθένα έχει ένα μαγικό χάρισμα, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε μαγικά χαρίσματα. Αυτό είναι το βασικό. Τα μηνύματα που μας δίνουν τα παιδιά και πολλές φορές, το ξέρεις καλύτερα, λόγω του γιου σου τρέφεσαι περισσότερο, οι αντιδράσεις του μερικές φορές τους αφήνουν άφωνο. Δεν περιμένεις αντιδράσεις. Είναι απίστευτες οι αντιδράσεις τους. Και, και είναι αφιερωμένο σε αυτά τα παιδιά. Και στο Γιάννη, το γιο μου, αλλά και στα παιδιά που είναι φίλοι του και έχουν ο καθένας δυνατότητες και σου λένε απίθανα πράγματα κτλ. Και έχουν ένα δέσιμο και μια αγάπη μεταξύ τους που θα ήθελα να την κρατήσουν σε όλη τους τη ζωή, γιατί δεν είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους που σ' αγαπάνε και τους αγαπάς χωρίς τίποτα πίσω. Όταν είμαστε παιδιά γνωρίζουμε και αγαπάμε ανθρώπους χωρίς να τους ζηλεύουμε, τους κάνουμε παρέα και τους αγαπάμε γιατί βρίσκουμε κάτι σε αυτούς. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια λοιπόν για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο... Όλα μου τα βιβλία τα αγαπάω, γιατί το καθένα έχει ξεχωριστή αξία. Ευχαριστούμε σε λίγο και στα επόμενα. Κάθε πρόταση έχει τα δικά της μηνύματα. Κάθε σελίδα έχει μηνύματα. Είναι καλογραμμένο, απλά γραμμένο, κατανοητό. Σας μιλώ ειλικρινά, έχω ενθουσιαστεί. Είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές στη ζωή μου που έχω ενθουσιαστεί με βιβλίο. Και μάλιστα παιδικό βιβλίο. Παιδικό βιβλίο, γιατί σε ξαναγυρίζει πίσω και γιατί δεν έχει, ενώ είναι κάτι που είναι παιδικό, είναι αρκετά σύγχρονο, γιατί αναφέρεται σε πράγματα που είναι, αναφέρεται στη μυθολογία. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το παραμύθι σε σχέση με τα άλλα? Επειδή διαβάζαμε πάρα πολλά παραμύθια με τον Γιάννη για να κοιμηθεί και οτιδήποτε. Και για λόγους, γιατί κακά τα ψέματα. Παραμύθια βελτιώνουν και το λεξιλόγιο των παιδιών, εκτός των άλλων. Μετά από κάτι να χαμογελάσουμε, από παράδειγμα. Ναι. Πέρα λοιπόν από όλο αυτό, το βασικό σε αυτό το παραμύθι είναι ότι πηγαινοφέρνει τα παιδιά ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Συνήθως τα παραμύθια που κυκλοφορούν στην αγορά είναι παραμύθια φαντασίας. Δεν ακουμπάνε πουθενά πάνω στην πραγματικότητα. Αυτό το βιβλίο πηγαινοέρχεται ανάμεσα σε αυτά. Δίνει στοιχεία της ελληνικής ιστορίας για να μάθουν να μπουν στη διαδικασία ποιος ήταν. Μιλάει μέσα για τον Ηρακλή, μιλάει μέσα. Τους δίνει εικόνες, τους δίνει ερεθίσματα. Μιλάει για το θέατρο της Δοδόνης. Όχι για το θέατρο της Δοδόνης, μιλάει για το ιερό μαντίο της Δοδόνης. Λοιπόν, μιλάει για το μύστη της Δοδόνης, ο οποίος κυκλοφορεί με τα πόδια γυμνά. Αναφέρεται δηλαδή στη μυθολογία, αναφέρεται στην οικολογία, αναφέρεται στη συνεργασία και στη φιλία των παιδιών, αναφέρεται στην ισότητα. Μέσα η αστυνόμος που είναι η Φέη, η οποία Φέη είναι γυναίκα, δεν είναι ο αστυνόμος ο άντρας. Είναι ένα πρότυπο ισότητας, όχι γιατί δεν υπάρχουν καλοί άντρες αστυνομικοί, είναι πάρα πολύ καλοί και πάρα πολλοί άντρες αστυνομικοί, οι οποίοι... πραγματικά είναι κοντά και δίπλα στον πολίτη. Όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων εγώ θα πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ αξιοπρεπείς μέσα σε αυτό το χώρο. Λοιπόν,
Πέρα λοιπόν από αυτό, η ΦΕΗ αντιμετωπίζει το θέμα της ισότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει τα παιδιά στα μυστήρια που λύνουν. Όπως επίσης και ο παππούς Αρχιμίδης, ο οποίος ενώ είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, την ίδια στιγμή είναι το μυαλό που τους βοηθάει να λύσουν τα μυστήρια. Ο παππούς Αρχιμίδης δηλαδή μπορεί να υστερεί στο γεγονός ότι δεν έχει τα πόδια του, αλλά έχει τόσο καλό το μυαλό του, που όλοι στρέφονται σε αυτόν για να πάρουν τη συμβουλή του. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ θέλω, αν τυχόν και θέλουμε να χτίσουμε λοιπόν, γιατί εγώ όπως είπες σπούδασα κοινωνιολογία, αν θέλουμε να χτίσουμε ένα κόσμο καλύτερο, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το διπλανό μας. Αυτό λοιπόν το παραμύθι πάνω απ' όλα. Πώς επαναφέρεις αξίες που κάπου έχουμε ξεχάσει ή έχουν χαθεί? Και μέσα από αυτό το βιβλίο λίγο... Φυσικά, γιατί δεν τις έχουμε χάσει. Απλά μερικές φορές όταν είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και όταν είμαστε σε πάρα πολύ πιεσμένοι και όταν είμαστε αγχωνόμαστε πάρα πολλές φορές, ξεχνάμε το παιδί που έχουμε μέσα μας. Και το παιδί που έχουμε μέσα μας, αν τυχόν και μερικές φορές μπορεί να μας μουτζώνει για αυτά που κάνουμε σήμερα. Για το πώς συμπεριφερόμαστε στο διπλανό μας, πώς συμπεριφερόμαστε στο συναδελφό μας, πώς συμπεριφερόμαστε γενικώς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα μαζί με τα παιδιά τους να το διαβάσουν και οι μεγάλοι. Λοιπόν, να γελάσουμε. Σε μια αμερικάνικη ταινία δείχναν σε πολλά παιδιά βιβλία ως κριτές των βιβλίων να επιλέξουν το καλύτερο. Και έβλεπες ένα βουνό βιβλία που τα πετάγαν τα παιδιά. Και μάλιστα ιδιαίτερα κάποια μεγαλύτερη, ας πούμε, και είχαν εντυπωσιαστεί. Μα αυτό το βιβλίο, μα αυτό το βιβλίο. Ναι, αλλά τα παιδιά έχουν εκείνο το κριτήριο, το κεφάλαιο, το κριτήριο της αθωότητας, εκείνο το κριτικό μάτι, καταλαβαίνουν. Και ξεχωρίζουν, αν και σε μικρή ηλικία, τι είναι αυτό και που τους αρέσει, τους ευχαριστεί, πουλα τους, αλλά και το κριτήριο ότι είναι καλό. Και το παράδειγμα του Ορέστη είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα. Το περιμένουν να το δούνε και αυτά, γιατί δεν το έχουν δει ακόμα. Σήμερα φτάσαν στο βιβλιοπωλείο. Σήμερα φτάσαν στο βιβλιοπωλείο του εκδότη τα βιβλία και από εκεί και πέρα αρχίζει τώρα πλέον η διανομή. Θα αρχίσει η διανομή. Ναι. Το άλλο το βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει. Προχωράει παρακάτω. Και γι' αυτό περιμένουν πώς και πώς να δουν λοιπόν τις... Έχουν δει μερικά πράγματα από τον καιρό που το έφτιαξαν, αλλά δεν το έχουν δει ολοκληρωμένο. Είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί είπαμε ότι αν τυχόν και αυτό το βιβλίο πάει καλά, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε και τα επόμενα. Ναι, θα ευχηθούμε να γίνει bestseller. Ναι. Εγώ... να έχει σε συνέχειες. Λοιπόν, με ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, γιατί εκτός από το θέμα του γιού μου και τα λοιπά, είναι και ένα μεγάλο στοίχημα απέναντι στο τι δίνουμε στα παιδιά, τι τροφή δίνουμε στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Επειδή πολλές φορές λέμε, έχω δει παραμύθια τα οποία, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ότι όλα με συγκινήσαν. Και έχουμε τα κλασικά παραμύθια, όπως λέω, των αδερφών Γκριμ, που με αυτά μεγάλωσα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και έχουν μία μαγεία. Εγώ ήθελα το παραμύθι αυτό. Είναι παραμύθι σκίτσο. Δεν είναι παραμύθι όπως είναι το κλασικό παραμύθι που είναι για πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά... αυτό θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και σαν ένα θεατρικό παιχνίδι, σαν ένα θεατρικό από τα ίδια τα παιδιά να παρουσιαστεί. Είναι να παρουσιαστεί αυτό στις 19 του μηνός. Και είναι μια πρωτοβουλία της Μαρίνας Σιζεκούλου που είναι... Κάτι έχω πληροφορηθεί στο... είναι το Σάββατο, είναι το Σάββατο μετά τις 5 η ώρα. Στο σπιτάκι μου, ναι, της κυρίας Δεκούλου, Κέντρο Μελέτης Δημιουργίας και Έκφρασης,
τη Νέα Σμύρνη, το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 79, στις 19 του μηνός. Ναι. Μετά τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Απλά πρέπει, επειδή είναι πάρα πολύ λίγες οι θέσεις λόγω του κορονοϊού, έχουμε αυτό τον ταλγά. Λοιπόν, να πούμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με την κυρία Βεκούλου. 210-93-55-022. 210-93-55-022, 19 του μηνός, μετά τις 5 η ώρα. Για να δουν κάποια πράγματα που θα τα έχουν τα παιδάκια και θα τα κατασκευές θα κάνουν και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία της. Την αγάπη μας στην κυρία Δεκούλου. Και είναι συγκινητική, μπορώ να πω. Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι ότι το βιβλίο αυτό βγήκε ταυτόχρονα, ενώ περιμέναμε να βγουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γιατί η περιπέτειση των Ατρόμητων ήταν να βγουν πριν τα Χριστούγεννα. Αλλά μεσολάβησαν διάφορα περιστατικά, και, τα οποία καθυστέρησαν λίγο την έκδοση για να είναι κάπως καλύτερη. Βγήκανε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, παρόλα αυτά θεωρώ ότι όποιος το δει, όχι γιατί είναι δικό μου, γιατί έχω γράψει αρκετά πράγματα στη ζωή μου, είμαι δημοσιογράφος, ασχολούμαι με το γράψιμο από όταν, από πολύ μικρή. Ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση μέσα από γράψιμο από γυμνάσιο ή και νωρίτερα. Ποίηματα και τέτοια έγραφα από το δημοτικό. Μετά κάποια στιγμή πήγα στο γυμνάσιο, δεν θυμάμαι τώρα, η πρώτη ή δεύτερη γυμνασίου ήμουνα, και παρουσίασα ένα ποίημα που είχα γράψει, Μοναξιά λεγόταν, και το παρουσίασα στην καθηγήτριά μου, η οποία, μπορώ να πω, ήταν μια καλή καθηγήτρια σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά όταν της το πήγα, το μοναδικό πράγμα που βρήκε να μου πει είναι ότι της αρέσει ούτε τίποτα. Μόνο μου είπε, διάβασε Καζαντζάκη, Ελίτη και Ρίτσο. Ήταν σχεδόν απογοητευτική η αντίδραση της, γιατί όταν είσαι παιδί, περιμένεις έστω να σου πει ότι ξέρεις, βρήκα κάτι καλό μέσα σε αυτό, και καλό είναι οι καθηγητές. Μπορεί να μην δουν το τέλειο, αλλά το τέλειο δεν έρχεται ποτέ με την πρώτη φορά. Δεν θα ξεκινήσει κάποιος να γράψει κάτι και από την πρώτη φορά θα είναι υπέροχο. Αν δεν μπει όμως στη διαδικασία, αν ήμουν κάποια άλλη, μπορεί να τα είχα παρατήσει. Ήταν απογοητευτικός ο τρόπος της. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που θα μπορούσε να σε ενθαρρύνει να πας ένα βήμα πιο μπροστά. Και είναι κρίμα. Εγώ θυμάμαι ένα συμμαθητή μου που είχε προχωρήσει λίγο στα μαθήματα στην κιθάρα και το έφερε η συζήτηση, έφερε μια φορά την κιθάρα. Εμείς εντυπωσιαστήκαμε ότι ο συμμαθητής μας παίζει κιθάρα. Δεν έπαιζε τέλεια, αλλά για μας ήταν καταπληκτικά. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις να παίξεις τέλεια αν δεν παίξεις χάλια. Την επόμενη φορά που πέρασε κάπως καιρός, ακόμη καλύτερα έπαιξε και ενθουσιαστήκαμε ακόμη περισσότερο για τον συμμαθητή μας. Ναι. Αντίθετα, επειδή προέρχομαι από ένα σπίτι που ο πατέρας μου με ενθάρρυνε πάρα πάρα πολύ, ο οποίος και οι γονείς μου και οι δύο γονείς μου με ενθάρρυνε πάρα πολύ, και τους άρεσε και η ποιήση, τους άρεσε και η λογοτεχνία, τους άρεσε και η ζωγραφική. Εδώ δύο άνθρωποι πολύ. Δεν τελειώσαν κάποιο πανεπιστήμιο οτιδήποτε. Είχαν και αυτοί τις σχολές, τέλος πάντων. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι είχαν μία αντίληψη. Όχι, δεν είχαν μόνο σκέτη μία αντίληψη. Μάνα μου κυκλοφορούσε με τα ποίηματα του Ελίτη μέσα στο σπίτι. Κυκλοφορούσε με το. Είχε μανία με το Σουρί. Τον οποίο τον θεωρώ τον πιο σύγχρονο, από τους πιο σύγχρονους μέχρι σήμερα, ας πούμε. Ο πατέρας μου διάβαζε πάντοτε εφημερίδες και κυκλοφορούσα με άλλα βιβλία. Δεν μπορώ να πω, λοιπόν, ήμουνα σε ένα σπίτι που τους άρεσε και η τέχνη, που θα πήγαινα σε μια έκθεση ζωγραφικής. Συγγνώμη. Θα είχαν. Τους ενδιέφερε. Δηλαδή, είδα πράγματα που με βοήθησαν πάρα πολύ μετά στη δημοσιογραφία και τα είχα δει από πάρα πολύ μικρή. Και επειδή, παρόλο που λένε οι γονείς, άστο το παιδί στο σπίτι, γιατί μπορεί εμείς να καθυστερήσουμε, εμένα οι γονείς μου είχαν εμένα, δεν μπορούσαμε να κρατήσει κανένας άλλος και με κουβαλάγανε με σέρναν παντού μαζί. Όπου πηγαίναν, πήγαινα κι εγώ.
Άρα λοιπόν είχα πάρα πολλές προσλαμβάνουσες που άλλα παιδιά ίσως να με τις έχουν ή μπορεί να θεωρούσαν ότι ένα παιδί μπορεί να βαρεθεί. Ένα παιδί δεν βαριέται ποτέ αν εσύ του δώσει κάτι που είναι ωραίο. Και θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου τελικά που δεν είχαν να με αφήσουν πουθενά, διότι θα πάρω πολύ ωραία πράγματα. Είναι φανταστικά παιδικά χρόνια. Και επειδή υπήρχε και ένας αδερφός της μαμάς μου, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, αλλά θέλω να τον αναφέρω, γιατί ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε παιδιά δικά του και είχε πολύ λίγα χρόνια διαφορά με τη μαμά μου, ήταν λίγο μεγαλύτερος της. Και ήμουνα και αυτονού η πριγκίπισσά του και με πήγαινε παντού. Και δεν πειράζει να λέμε, παρόλο που είμαι κατά των βασιλιάδων και, και της μοναρχίας. Αλλά το να είναι η πριγκίπισσα της καρδιάς σου κάποια είναι σημαντικό. Και μέτρεχε όλα τα θεάματα και τα λοιπά όπου μπορούσα να πάει ένα παιδί μου πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πράγματα που κάνουν σήμερα, αλλά παιδιά εγώ τα είχα κάνει όταν ήμουν μικρή. Αυτό λοιπόν το να έχουμε παραστάσεις και να μπορούμε. Το βιβλίο λοιπόν έχει το εξής καλό. Του μπορεί να σε κάνει να ταξιδέψεις. Δυστυχώς, με το ίντερνετ λίγο έχουμε αποσυντονιστεί και το λέω και για τον εαυτό μου, δεν είναι μόνο. Βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, παίρνουμε πάρα πολλές εικόνες, αλλά δεν συγκεντρωνόμαστε όμως. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα συγκέντρωσης και αυτό το έχουν και τα νέα τα παιδάκια. Γιατί είναι τόσο πολλές εικόνες και τόσο πολλά τα ερεθίσματα. Μου δίνεις μια πάσα να θυμίσεις τους φίλους ακροατές. Πριν ένα χρόνο περίπου, είχα ξεκινήσει να παρουσιάζω για τον νομό Αττικής πώς μπορείς να κάνεις μια βόλτα, αλλά να έχει ένα θέμα η βόλτα σου. Δηλαδή, αν πούμε ότι ξεκινάμε το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και διασχίσαμε είτε στην Παλίνη και πιο κάτω, τι μπορείς να συναντήσεις, τι μπορείς να βρεις, να βρεις κάποιο μουσείο, μπορείς να βρεις, είναι το ζωολογικό πάρκο, μπορείς να πηγαίνοντας να σταθείς για ένα καφέ. Εν πάση περιπτώσει είχαμε κάνει μια τέτοια ανάλυση από μια φίλη και προσπαθούσαμε να το κάνουμε σαν εικόνα, δίνοντας προτάσεις ιδέες ότι από το σπίτι κάποιος που ξεκινάει σε 50 λεπτά μπορεί κάπου να βρεθεί. Και μάλιστα και σήμερα το πρωί μπαίνοντας σε ένα ταξί είχα αυτή την κουβέντα με τον οδηγό, όπου έλεγε ότι συνηθίζει να πηγαίνει το γιο του κάπου. Του λέω, πολύ ωραία. Αν εξηγήσεις το παιδί σου που νομίζω ήταν περίπου στην Βελγική. Είμαστε λίγο τοπικιστές εμείς και στη Νέα Σμύρνη και στο Παλαιοφάλαιρο και δύσκολα μετακινούμαστε εκτός αν είναι μόνο για το παραλιακό μέτωπο. Εκεί μόνο μας βρίσκεις. Είμαστε λίγο. Θα πω κάτι για τη Νέα Σμύρνη που το έχω γράψει ναι. Σε ένα άρθρο. Είχα γράψει η πόλη ανάμεσα. Ανάμεσα, όποιος έρχεται από την Αθήνα, συναντάει το νέο μουσείο μοντέρνας τέχνης, μετά είναι το ίδρυμα του Ωνάση και φτάνει προς τη Νέα Σμύρνη. Αλλά μετά είναι το αστεροσκοπείο. Λες για το πλανητάριο. Για το πλανητάριο, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, σε μία ευθεία, μία Σμύρνη βρίσκεται ανάμεσα σε πολιτιστικά γεγονότα και στοιχεία, αλλά και η ίδια η πόλη της Νέας Σμύρνης. Έχει μία ανοιχτοσιά που κάποια στιγμή, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει τεράστιο πρόβλημα πια με το πάρκινγκ η Νέα Σμύρνη, έτσι. Αν κάποιοι άνθρωποι ήταν πιο ανοιχτόμυαλοι, θα φτιάχνουν μια πολύ ωραία διαδρομή, να γινόταν ένα παιχνίδι σταυρού, όπου σε κάθε σημείο, σε αρκετά σημεία της πόλης, έχει ιστορική σημασία και εγώ σου δίνω ιδέα, πάσα να το κάνεις παραμύθι. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Είναι ενδιαφέρουσα ως ιδέα. Θέλω να πω λοιπόν όμως, επειδή μια που λες αυτό το πράγμα για το θέμα του τοπικισμού, και να πάμε στο επόμενο βιβλίο. Βεβαίως. Γιατί βγήκε ταυτόχρονα, την ίδια εβδομάδα βγήκανε, απλά το ένα έφτασε στο τυπογραφείο και πήρε σειρά λίγο αργότερο, το άλλο τυπώθηκε. Λοιπόν, λέγεται «Η κυρά του Δράκου». «Η κυρά του Δράκου» είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται την περίοδο που ήμουν εγώ φοιτήτρια. Να το δείξουμε κιόλας στην κάμερα. Ναι, αναφέρεται τον καιρό που ήμουν εγώ φοιτήτρια.
Ενώ δεν είναι η ιστορία είναι φανταστική, αλλά το φόντο είναι πραγματικό. Είναι ιστορίες που... Η ιστορία δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο ζευγάρι, αφορά όμως... Μας πηγαίνει αλλού, μας πηγαίνει στην Κρήτη. Μας πηγαίνει στην Κρήτη, ναι. Αλλά θέλω να πω όμως σε σχέση με τον τοπικισμό. Ναι. Όταν πρωτοπήγα στην Κρήτη, εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Νέα Σμύρνη και στο Παλοφάλιρο, έτσι. Λοιπόν, μου λέγανε όλοι, είσαι από την Αθήνα, α, χάλια είναι η Αθήνα, χάλια, χάλια, πώς αντέχεις, πώς ζεις εκεί. Μετά μου λέγανε, πού ακριβώς, στο Παλοφάλιρο. Καλά, δεν έχεις καμία σχέση με την Αθήνα, εκεί είναι ωραία. Έχω πάει και στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και άρχισαν και μου λέγανε διάφορα. Ή δεν έχω πάει ή θα ήθελα να πάω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που υπάρχει εδώ είναι καλό να το κρατήσουμε. Και θα πω το πιο καλό που υπάρχει. Το πιο καλό που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που λες μια καλημέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτά τα δύο τα προάστια και σε κάποιες άλλες περιοχές της Αθήνας που είναι λίγες, μετρημένες, αλλά υπάρχουν. Η κυρά του Δράκου αφορά τη ματιά μας πάνω στη... είχα μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, την Άντια Τσερεμετά εκεί, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα πάνω στην κοινωνία της Μάνης. Και αυτή ήταν το δακτορικό της. Τι αφορούσε λοιπόν, έκανε την ανθρωπολογική ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος είναι από την περιοχή, εν πάση περιπτώσει κατάγεται και ίδια γιατί μεγάλο στην Αθήνα. Πώς μπορούμε δηλαδή το διαφορετικό να το βρούμε μέσα στον τόπο μας. Πολλές φορές ψάχνουμε το διαφορετικό μέσα στους μετανάστες, το ψάχνουμε στους πρόσφυγες, το ψάχνουμε παντού. Ή το ψάχνουμε σε μια ξένη χώρα ταξιδεύοντας. Ενώ το ταξίδι μπορεί να είναι στην ίδια τη γειτονιά μας. Μπορεί να είναι ο διπλανός μας ο οποίος ήρθε από την Ουκρανία. Μπορεί να είναι ο διπλανός μας ο οποίος ήρθε από το Πακιστάν. Υπάρχει παντού το διαφορετικό, το οποίο το βλέπουμε, είναι δίπλα μας. Μπορεί να είναι οι Πυρώτες και οι Πόντοι. Μπορεί να είναι οι Πόντοι και οι Κρητικοί. Είναι λοιπόν μια ματιά στο διαφορετικό αυτό το βιβλίο, στις διαφορετικές κουλτούρες, κουλτούρες που συνυπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία και που πολλές φορές μπορεί να είναι σε διαφορετικές, μπορεί να σπάζονται διαφορετικές πολιτισμικές αξίες. Ενώ δηλαδή ζουν στον ίδιο χώρο, είναι πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, έχουν το θέμα της γενναίας, ο Δράκος και η Χριστίνα έχουν ουσιαστικά 7 χρόνια διαφορά. Ο Δράκος είναι ο πρωταγωνιστής. 7 χρόνια διαφορά για μια γυναίκα και έναν άντρα που είναι ο ένας 18 και η μία 18 και άλλος 25, δεν είναι μια μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ουσιαστικά όμως είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά πολιτισμική, διότι εκείνο ζει σε ένα βουνό, εκείνη ζούσε στον Πειραιά. Είναι ο πειραιώτικος τοπικισμός αντίστοιχα, ο τοπικισμός της Θεσσαλονίκης. Το ότι θέλουμε να υπάρχουμε και αν υπάρχει αυτή η πόλη υπάρχουμε και εμείς, ενώ δεν είναι... Ενώ την πόλη μας και οτιδήποτε κουβαλάμε πάντοτε πάνω μας. Δεν χρειάζεται να δείξουμε κάτι. Αυτό που είμαστε απεικονίζει και την πόλη. Επίτρεψέ μου να διαβάσω δύο φράσεις έτσι από την περίληψη του βιβλίου. Το σκηνικό εξελίσσεται με σκηνικό τον Ψιλωρίτη. Η ιστορία δύο νέων παιδιών αναδεικνύει τα μεγάλα διλήμματα της αγάπης, της φιλίας, της προφοσίας, της απονομής δικαιοσύνης. Πάνω απ' όλα όμως τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κοινωνίες που αν και αντιφατικές συνυπάρχουν και αποτελούν τροχοπέδι σε κάθε βήμα. Ακριβώς. Είναι η περίληψη του βιβλίου. Μου λέγανε πολλές φορές, λέει, μα γιατί δεν γράφεις, λέει, κάτι, υπάρχουν τόσα βιβλία που κυκλοφορούν που είναι για αγάπες και για έρωτος και δεν έχεις γράψει και εσύ κάτι τέτοιο. Λέω γιατί όταν είναι και το γράψω θέλω και κάτι να πω. Αυτό λοιπόν που λέω εδώ μέσα, δεν είναι ο Δράκος, είναι ένας άνθρωπος των όρεων. Δεν θα πω ότι... Δεν θέλω να τον αδικήσω, γιατί αυτός μεγαλώνει με αυτή την κουλτούρα. Πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν δεν καταλαβαίνουμε μια κουλτούρα, την στοχοποιούμε. Δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το ένα στον άλλο και να σεβόμαστε και, να σεβόμαστε και το διαφορετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάτι είναι λάθος ότι πρέπει εμείς να το υιοθετήσουμε. Την εμπειρία σου ως δημοσιογράφο και το γεγονός όπως το αντιλαμβάνω εγώ σαν κρατή οποιοδήποτε καναλιού ή οποιοδήποτε σταθμό έχει αλλάξει ο τρόπος που μεταφέρουν, μεταδίδουν, κοινοποιούν ένα γεγονός
τα τελευταία 2-3-5 χρόνια ό,τι παλιότερα. Ποια μου αίσθηση. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο με το ζόρι να τραγικοποιούμε σε υπέρτατο βαθμό. Πάντα υπήρχε αυτό. Υπήρχε, αλλά απλά τι γίνεται. Περισσότερο. Ναι, απλά τι γίνεται. Το γεγονός ότι θα σου πω. Και εν μέρει έχει δίκιο. Γενικά λένε ότι το δράμα πουλάει περισσότερο από τη χαρά. Πάντα κάτι το οποίο είναι περίεργο, πάντα κάτι θα πουλήσει. Όπως έλεγαν παλιοί συνάδελφοι που κάνανε, τους τίτλους, οι λεγόμενοι λατζίδες, έλεγαν ποτέ μην αφήσεις ένα ωραίο τίτλο να σου χαλάσει το άρθρο. Δηλαδή το άρθρο έπρεπε να προσαρμοστεί στον τίτλο και όχι ο τίτλος στο άρθρο. Γελώντας βέβαια. Το βασικό λοιπόν είναι το εξής, ότι οι εφημερίδες, τα site, οτιδήποτε, είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να πουλήσουν. Όταν λοιπόν βλέπουν ότι κάτι πουλάει, θα το κάνουν. Γιατί ζούμε στην εποχή των like και ένα like... Καταλαβαίνω αυτό, αλλά έχω μια αίσθηση ότι... Λοιπόν, αυτό δηλαδή, τι έχει γίνει, αν είχε διαβάθμιση, τι έχει, στην κόρη τι μου. Έχει γίνει όμως. Ισχύει το εξής, ότι με την εξάπλωση των media των διαδικτυακών μέσων είχαμε και μια εναλλακτική πληροφόρηση, η οποία είναι σημαντική, αλλά την ίδια στιγμή είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες του τύπου. Και δεν μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι... δεν μιλάω για τον ερασιτεχνικό τύπο, ο οποίος πάλι είναι σημαντικός. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή και ξαφνικά απέκτησαν ένα site, μια δύναμη, η οποία δεν είχε καμία, δεν πατούσε, δεν είχε τίποτα. Κανένα υπόβαθρο και δεν πατούσε πουθενά. Αυτό έχει όμως πολύ μεγάλα προβλήματα ως προς τη διαχείριση της είδησης. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να κάνεις έναν ειδησιογραφικό σταθμό και να έχεις συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ λίγο το ποσοστό των εντός εισαγωγικών παλιών για να σου βγάζουν την είδηση και να είναι οι περισσότερες ειδήσεις εντός εισαγωγικών copy-paste που λέει και ο Πολάκης. Λοιπόν, το copy-paste το πληρώνουμε όλοι, αλλά το γεγονός ότι δεν πληρώνουμε για την πληροφόρηση, δεν πληρώνουμε για να πάρουμε εφημερίδες και παίρνουμε μόνο ό,τι να είναι, αυτό έχει αποτέλεσμα από τη στιγμή που είναι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αν εγώ σταματήσω να παίρνω μια εφημερίδα, τότε αυτομάτως χάνονται θέσεις εργασίας. Τι σημαίνει ότι χάνονται θέσεις εργασίας? Δεν θα το κάνει κάποιος άλλος? Θα το κάνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύει ένας άνθρωπος για 5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν προλαβαίνει ούτε καν να ανασάνει, όχι να δει αν είναι σωστά γραμμένη η είδηση. Γι' αυτό βλέπουμε απίθανα πράγματα. Το κράτος θα έπρεπε να θεσμοθετήσει και να έχει τουλάχιστον κάποιους επαγγελματίες δημοσιογράφους μέσα στα μέσα. Μέσα τα οποία ασχολούνται με την ειδησιογραφία. Δεν λέω για κάτι το οποίο είναι ψυχαγωγικό, αλλά δεν μπορείς να πας να ανεβάζεις site τα οποία έχουν αναλογία ανθρώπων οι οποίοι είναι καινούργοι, οι οποίοι χρειάζονται, ανανεώνουν, είναι το νέο αίμα, είναι η φρέσκια ματιά, είναι το καινούριο που το θέλεις και που θα σου δείξει καινούριους δρόμους, τους οποίους όμως και τους νέους συναδέλφους δεν τους αφήνεις να δείξουν τα δικά τους επιτεύγματα. Εμείς όταν ήμασταν πιο πιτσιρικιά στη δημοσιογραφία, και το λέω αυτό γιατί είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες στη δημοσιογραφία, μας τρέχανε συνέχεια σε θέματα έξω. Και τώρα τα νέα τα παιδιά είναι συνέχεια μέσα να ασχολούνται πώς θα κάνουν αντιγραφή από ένα άλλο site. Αυτό είναι κατάδια για τη δημοσιογραφία. Και για τα ίδια τα παιδιά δεν τους κάνει καλό, γιατί δεν έχουν παραστάσεις. Αυτό που βλέπουν στο ίντερνετ δεν είναι αυτό που είναι μπροστά τους. Αν δεν πας δημοσιογράφος, δεν μπορείς να γίνεις αν δεν έχεις πάρει τουλάχιστον μία συνέντευξη να δεις πώς γίνεται. Πώς έναν άνθρωπο που δεν σου μιλάει να τον πείσει να σου μιλήσει. Πώς έναν άνθρωπο που σου γυρνάει την πλάτη και του λες «Μα εγώ πρέπει να πάρω αυτή την πληροφορία». Έχουμε και το άλλο θέμα. Από τη στιγμή, έλεγε κάποτε ένα συνάδελφός σου, ότι από τη στιγμή που μπήκανε τις εφημερίδες, τα συνδύματα και όλα αυτά, για να επιβιώσουν μεν, αλλά χάθηκε η έννοια της εφημερίδας, γιατί όταν είμαστε μικρά παιδιά, οι καθηγητές μας, πολλοί μας λέγανε πήγαινε να πάρεις το βήμα της Κυριακής γιατί έγραφε ένας πλωρίτης.
Γιατί έχεις κάτι να πάρεις για να μάθεις να γράφεις σωστά και εκθέσεις. Απίθανη. Είχε απίστευτα κείμενα και έχω, και ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν σε εφημερίδες, αλλά επειδή έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ αμοιβές, γιατί οι εφημερίδες δεν πουλάνε όπως πουλάγανε πριν. Μία εφημερίδα όμως έχει ένα τεράστιο κόστος και δεν μιλάω μόνο για το χαρτί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το έγραφα με πόνο ψυχής ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ. Τον είχαμε στην Ελευθερωτυπία, ήταν από τους καλύτερους φωτορεπόρτερ που έχουν περάσει στην Ελλάδα, όχι. Ο οποίος. Δύο άνθρωποι έχουν πάει να καλύψουν αυτή την εισβολή. Είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό το ότι έκλεισε το Sputnik. Γιατί δεν έχουμε εναλλακτική πληροφόρηση. Δεν μας ενδιαφέρει για το αν το λέει το Sputnik ή το Χ, το ψίωμα. Και στην ΕΡΤ, όταν ακούμε κάτι, μπορούμε να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί είναι πάντα κυβερνητικό. Είναι κυβερνητικό μέσο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μας έχει προσφέρει τρομερά πράγματα ως προς την ενημέρωση, ως προς την ψυχαγωγία, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι και συνάδελφοι εκεί μέσα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, φοβερά αξιοπρεπείς, έχουν απίστευτες γνώσεις και μπορούν να σου προσφέρουν. Και έχουν και τεχνικά μέσα τα οποία δεν τα έχουν άλλα κανάλια. Αν λοιπόν ψάξεις να δεις, αν σκάψεις λίγο από κάτω, το γεγονός ότι έκλεισε η ελευθεροτυπία ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον τύπο, όχι μόνο για μας, οικονομικά, ταλαιπωρηθήκαμε, ήταν ένα πολύ κακό παράδειγμα για τους ανθρώπους, για το αν θα κάνουν απεργία. Δηλαδή, είχε πάρα πολλές παρενέργειες και πάρα πολλές παρενέργειες οι οποίες δεν φάνηκαν και πολύ προς τα έξω, ενώ ήταν προς τα μέσα. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι ταλαιπωρήθηκε και ο τύπος, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει η ευσύνη, η οποία όμως καλός ή κακός, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ενημέρωση. Όμως δεν υπάρχουν τα ίδια μεγέθη τα οικονομικά για να μπορείς να καλύψεις τόσο μεγάλο δίκτυο ανταποκριτών, τόσο μεγάλες αποστολές για πολύ καιρό. Ούτε και από άλλα μέσα γίνονται αυτά που γινόντουσαν παλιότερα, εκτός ίσως από κάποια τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία και πάλι έχουν περάσει δύσκολα. Ένας δημοσιογράφος σήμερα ταλαιπωρείται, δεν μπορεί να βγάλει τη δουλειά. Κάνει τη δουλειά πολλών ανθρώπων μαζί και στο τέλος το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, δεν είναι θετικό. Όσο και να θέλει να κάνει τη δουλειά του καλά, όταν είναι και γράφει και δεν προλαβαίνει να σηκωθεί και πάει στο επόμενο θέμα, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να λειτουργεί. Και είχαν και μια ποιότητα που θα μπορούσε να έχει. Δεν υπάρχει ποιότητα που υπήρχε, ακόμα και στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Γιατί όταν είναι και έχεις να διαχειριστείς τόσα πράγματα κάθε μέρα, δεν πρόκειται να. Πρέπει να τελειώσεις τη δουλειά. Αυτό όμως είναι κατάντια για την ενημέρωση. Σε κυνηγάει ο χρόνος και η διασταύρωση των πηγών. Η διασταύρωση των πηγών που πολλές φορές πια είναι ένα πράγμα, γι' αυτό βλέπουμε και βγαίνουν απίστευτα εδώ πράγματα. Μου είσαι ωραία, πάσα το copy-paste. Η Ένωση Σταθμών Ηλεκτρονικού Τύπου λοιπόν στις Ηνωμένες έχει κάνει κάποτε μια ημερίδα πριν 2-3 χρόνια. Και είχα πει το εξής. Την ώρα που συζητάμε αυτή τη στιγμή μπορεί να τσίνει το κεφάλι του ο Πούτιν τι θα κάνει στην επόμενη κίνηση, για να είμαστε και επίκαιροι. Ταυτόχρονα να το σκέφτεται ο Αμερικανός Πρόεδρος τι θα απαντήσει, και όλο αυτό βγαίνει κάπου σαν είδηση ή σαν πιθανότητα ότι κάτι θα κάνει η Αμερική με τη Ρωσία, μπλα 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 μπλα. Και φτάνει στο τέλος ότι ετοιμάζεται η Αμερική να επέμβει. Καμία σχέση. Και τελικά αναρωτιόμαστε στο τέλος ποιος έβγαλε την είδηση. Έχουμε ξεχάσει εντελώς. Ναι, ποιος έβγαλε την είδηση. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που πραγματικά έχω ζήσει με μεγάλους δημοσιογράφους. Και εκτός από την Ελευθερωτυπία, που ήταν ένα τεράστιο σχολείο, καθημερινό σχολείο. Δηλαδή, καθημερινά υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα
μπορούσε να δει κάτι και να το προχωρήσει πιο μπροστά. Και θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου που πέρασα από αυτό το μαγαζί και που κάθισα εντός εισαγωγικών δημοσιογραφικό μαγαζί και που κάθισα πάνω από 20 χρόνια. Μάθα πάρα πολλά πράγματα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τη διαχείριση της είδης που μου βοηθήσαν αργότερα. Και το κοινοβουλίο, το αγροτικό ρεπορτάζ, το οποίο το αγαπάω πάρα πάρα πολύ, έχει να κάνει με το παραμύθι, με τη Μάργαρετ. Και τα δύο βιβλία αυτά έχουν να κάνουν και με τον αγροτικό χώρο. Γι' αυτό πρέπει να το πω. Γιατί έχουν να κάνουν και με τον κτηνοτρόφο, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη φύση, αγαπάει τη φύση, και η Μαργαριτοχώρα αναφέρεται στην ελιά. Τα παιδιά τρώνε λάδι και ελιές και καταφέρουν να γίνουν ατρόμητοι, καταφέρουν να έχουν δύναμη έτσι ώστε να προχωρήσουν. Είναι το κομμάτι της διατροφής. Μόλις βρήκαμε το πρώτο κοινό στοιχείο στα βιβλία. Ναι, λοιπόν, έχουν το αγροτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, και όταν πήγα στη Βουλή, ξεκίνησα από την Ήπεθρος χώρα που έκανα κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να επανέλθουμε λίγο ξανά στο δεύτερο βιβλίο και να πούμε και για τα άλλα βιβλία, να μην τα αδικήσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μάλλον από το πρώτο βιβλίο και θα πάμε στο τρίτο που είναι το... Το πρώτο βιβλίο ήταν «Τα μάτια του φόβου». Πια δεν κυκλοφορεί, έχει εξαντληθεί. Ο γιος μου είναι ερωτευμένος με αυτό το βιβλίο και θέλει σαν και καλά να ξαναβγεί «Τα μάτια του φόβου». Το θεωρεί πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και θεωρεί ότι είναι κρίμα να μην κυκλοφορεί, να μην το αγοράζει ο κόσμος. Λοιπόν, είναι ο Τάσος ο Χαλκιάς. Ένα βιβλίο το οποίο αυτό αναφέρεται εμέσως πλην σαφώς όμως σε ένα φαντασιακό επίπεδο στη Λέρο. Η Λέρος είχε ονομαστεί το νησί των τρελών, γιατί κάποια εποχή είχαν μαζέψει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψυχικά άρρωστοι και τους πήγανε με ένα καράβι στη Λέρο. Γι' αυτό το λέγανε έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πρέπει να πω στους φίλους Λεριούς ότι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατήσαν τους ανθρώπους αυτούς με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Όταν ίσως κάποιοι άλλοι δεν τους θέλανε. Και αυτό είναι ένα φόρο τιμή στη Λέρο, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το νησί, ενώ στην ουσία είναι το μοναδικό νησί που τους δέχτηκε όλους και που δεν τους γύρισε και πίσω, όταν σε κάποια μέρη δεν τους στέλνουν ούτε συγγενείς τους. Να πούμε ότι το πρώτο βιβλίο, «Τα μάτια του φόβου», είναι εκδόσεις Λιβάνη. Και ήταν αφορμή για να βραβευτώ το 2005 και να ανακηρυχθώ γυναίκα της Θεσπρωτείας της χρονιάς. Γιατί κατάγομαι από τη Θεσπρωτεία. Είναι που πρέπει να επισημαίνουμε. Και αυτά βέβαια. Ήταν το ξεκίνημα όταν έγραψα αυτό το βιβλίο και το έπιασα στα χέρια μου. Γι' αυτό λέω ότι κάθε βιβλίο έχει μια ιδιαίτερη αξία. Όταν το έπιασα στα χέρια μου, δεν το πίστευα ότι αυτό το πράγμα το έχω κάνει εγώ. Τυπώνεται. Πρέπει να είναι μεγάλη αίσθηση το πρώτο βιβλίο, ιδιαίτερα. Είναι συγκλονιστική η αίσθηση. Και το παίρνει. Και πραγματικά αισθανόμουν ότι δεν το πιστεύω. Και δρομολόγησε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί πρώτη φορά ο πρώην σύζυγός μου με είδε από το βιβλίο, πρέπει να πω. Με είδε στην παρουσίαση του βιβλίου. Σοβαρά. Ναι. Γνωριζόμασταν από το τηλέφωνο, δεν είχαμε γνωριστεί όμως από κοντά και ουσιαστικά η πρώτη φορά που με είδε ήταν από εκεί. Στην παρουσίαση του βιβλίου. Στην παρουσίαση του βιβλίου, ναι. Από την τηλεόραση. Λοιπόν. Το δεύτερο βιβλίο είναι ο Τάσος Χαλκιάς. Και κατά σύμπτωση... μας έχει καλέσει και εμένα και εκείνον ο Τάσος Χαλκιάς, εδώ ο Λάκης ο Χαλκιάς, να πιούμε ένα καφέ. Και λέει, Άννα, λέει, θα ήθελα, επειδή εγώ είχα γράψει κάποια στιγμή για την οικογένεια του Λάκη του Χαλκιά ένα αφιέρωμα για τους Χαλκιάδες στην Ελευθεροτυπία και του Λάκη του άρεσε. Και μου λέει, Άννα, θέλω να γραφτεί ένα βιβλίο για τον πατέρα μου, θα το αναλάβεις εσύ. Για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Βέβαια. Πρώτον, γιατί ο Λάκης μου διέθεσε το αρχείο για να δω πράγματα. Είχα πάρα πολλά πράγματα και στο σπίτι μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν φαν του Τάσου του Χαλκιά, όπως και εγώ. Γράφτηκε λοιπόν αυτό το βιβλίο 20 χρόνια μετά το θάνατό του, αλλά εξακολουθεί να είναι μύθος για τους υπηρώτες. Ο Τάσος ο Χαλκιάς το αγκάλιασαν, το αγάπησαν, το πήραν. Είναι η βιογραφία του και πολλοί άνθρωποι
Λένε, εντάξει, τι άλλο να πει εκτός από Κλαρίνα και πανηγύρια. Είναι τραγική ιστορία της ζωής του. Παίζει σε η οικογένειά του η πρώτη, σκοτώθηκε στο βομβαρδισμό των Ιωαννίνων. Έχασε και τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Πράγμα που σημαίνει ότι για διαφορετικούς λόγους... Νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες, αλλά και ιδιαίτερα... Ο πόλεμος τι μπορεί να σημαίνει. Οι πυρώτες. Ναι, δεν μπορούσε... γι' αυτό τον λέγανε ο βασιλιάς των μυρολογιών, γιατί ουσιαστικά χάνοντας... Κόντυψε να χάσει τα λογικά του άνθρωπος αυτός όταν έχασε την οικογένειά του και τα δυο του παιδιά. Πήγε στο σπίτι του και δεν βρήκε κανέναν. Και ήταν ένα μισογκρεμισμένο σπίτι. Πάντα κουβαλούσε το παράπονο μέσα του. Ξανά έκανε η οικογένεια. Γνώρισε τη γυναίκα του που τον βοήθησε να επουλώσει τις πληγές. Η μητέρα του Λάκη του Χαλκιά. Και έκανε μαζί της, αλλά εκτός από το Λάκη, άλλα δύο παιδιά. Ο ένας είναι μουσικός, ο Χρήστος. Η αδερφή τους της άρεσε ο χορός, αλλά δεν την άφηνε ο Μπαρμπαθάσος να ασχοληθεί. Έζησε στην Αμερική, τον αγαπάνε και επειδή... Και ήταν ο αγαπημένος τους ομογενείς, επειδή ξέρω ότι για την ομογένεια είναι... Έζησε στην Αμερική, έγραψε μουσική για μια ταινία που παίχτηκε στο Hollywood. Όχι από αυτούς που κάνουν καριέρα τζάμπα μάγκες. Ήταν όντως... Εμείς από αυτό το βήμα της εκπομπής έχουμε μια ευαισθησία προς τον απόγνωμο ελληνισμό. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι... Και μάλιστα είχε δείξουμε... πάει... Θέλω να το δείξεις λίγο τον Τάσο Χαλκιά, γιατί έχει και ένα CD πίσω. Την επιλογή την έχει κάνει ο Λάκης ο Χαλκιάς στα τραγούδια και είναι από την Αμερική, από τον καιρό που έπαιζε στα μαγαζιά στην Αμερική. Έχει μέσα και... Έχει πολλά πράγματα ο Τάσος ο Χαλκιάς και είναι ένα βιβλίο που αγαπήθηκε πάρα πολύ και δεν θα μπορούσα λοιπόν, γράφοντας την κυρά του Δράκου για να πάμε εδώ, γιατί εξαιτίας Τάσου του Χαλκιά για να πάρει το Κλαρίνο πουλήθηκαν 6 γίδες. Λοιπόν, το αγροτικό κομμάτι. Το αγροτικό κομμάτι, λοιπόν. Ούτως ή άλλως, η Φλογέρα είναι ο πρόγονος του Κλαρίνου. Ναι. Φλογέρα λοιπόν είναι το όργανο που παίζουν στις κτηνοτροφικές κοινωνίες. Στην Κρήτη έχουν την ασκομπαντούρα, την παντούρα. Έχουν το, υπάρχει λοιπόν η φλογέρα και εκεί. Εδώ όμως ο ήρωας, ο Δράκος ουσιαστικά αναφέρεται σε μια Κρήτη που υπάρχει αλλά χάνεται. Αναφέρεται σε αυτό που είναι στα καλά της και τα στα τραβά της, το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει αυθεντικότητα. Επειδή πριν ξεκινήσουμε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θα μου γελάσει με αυτό που θα πω. Είπες ότι έχω λίγο διέστηση. Η διέστησή μου λέει ότι χωρίς να έχω λάβει να το... Λώς το έχω ακύψει το βιβλίο, μόνο από τίτλο, η διέστησή μου λέει ότι θα μπορούσε να γίνει ωραίο σύριαλ. Ναι, υπάρχει αυτή η διάθεση, γιατί αναφέρεται σε... Τα σύριαλ έχουν βέβαια συγκεκριμένους κανόνες, λοιπόν, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι κινηματογραφικό υπ' αυτή την έννοια. Και έχει... Και μόνο δηλαδή από την περίληψη εμένα μου έδωσε αυτή την προβλήση. Ναι, αισθάνεσαι ότι ζεις μαζί του, ότι ανεβαίνεις μαζί με τον Δράκο πάνω στο βουνό, ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναφέρεται σε ένα παραδοσιακό μοτίβο ανθρώπου και την ίδια στιγμή όμως είναι πόσο ο έρωτας τον μπολιάζει και αρχίζει να τον αλλάζει και αυτόν. Γιατί βλέπει ότι αν δεν αλλάξει μπορεί να τη χάσει. Αν δεν προσαρμοστεί, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα, αλλά αν δεν προσαρμοστεί σε κάποια κινδυνεύει να χάσει τον άνθρωπο που αγαπάει. Από την άλλη πλευρά, η κοπέλα αυτή είναι μια κοπέλα η οποία αντιπροσωπεύει το σήμερα. Είναι μια κοπέλα ανεξάρτητη, μια κοπέλα δυναμική, η οποία θέλει στη ζωή της να κάνει τα όνειρά της, τα επαγγελματικά. Δεν είναι η γυναίκα που του χτες. Είναι μια γυναίκα, δεν είναι μια γυναίκα η οποία είναι έτοιμη να περιοριστεί στο σπίτι με το Δράκο και τα παιδιά. Είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει πράγματα, έχει όνειρα. Εγώ ξέρω όμως ότι έχεις μια εργασία
Κάτι γράφεις από εδώ. Κάτι γράφω ακόμα, ναι. Λοιπόν... Είσαι ασταμάτητη. Θέλεις να μας πεις. Η μαμά μου ολογράφει. Λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι, τολμώ να πω ότι είναι το μοναδικό καλό της του κορονοϊού. Είναι, τολμώ να πω ότι ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος για μένα. Μόνο αυτό. Είναι αυτό που με λέω όλα από, τα... από το βήμα αυτό, κάνει το εμπόδιο ευκαιρία. Ναι, λοιπόν, απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν και που έχασαν δικούς τους και που είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα, έτσι, και μάλιστα να μπορούσα ούτε να τους αποχαιρετήσεις. Δεν, το έχουμε, δεν μπορούμε ούτε καν να το διανοηθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προσπαθούμε και μας ξεπερνάει. Προσπάθησα όμως, για να είμαι ειλικρινής, επειδή και εγώ όταν είδα αυτό που γίνεται, πραγματικά με ξεπερνάει και ως άνθρωπο, είχα δύο επιλογές. Ή να κάτσω να με ρημάξει, γιατί πραγματικά μας τρομοκρατεί όλους η ιδέα ότι σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε και δεν θα μπορούμε καν να μας κρατήσει κάποιος στο χέρι. Νομίζω το πιο τρομακτικό απ' όλα δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι ο τρόπος που φεύγεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν το αυτό που φτιάχνω τώρα, να πω ότι όταν συναντηθήκαμε με τον εκδότη, συναντηθήκαμε γι' αυτό, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με τον εκδότη με τη λογική ότι θέλει να πληροφορηθεί γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι επιστημονικό. Εγώ έχω τελειώσει κοινωνιολόγος, όπως είπαμε και πριν, ναι. Και ξεκίνησα πέρσι να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Είπα ότι όταν θα πάρω τα λεφτά από την πτώχεια της ελευθεροτυπίας θα κάνω, αφού χρώσταγα παντού λεφτά, γιατί έτσι γινότανε σε όλους μας. Είχαμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ οικονομικά. Είπα όμως ότι θα κάνω και ένα δώρο στον εαυτό μου, το οποίο το θέλω και για δουλειά, για λόγους δουλειάς. Λοιπόν, και αποφάσισα να κάνω το μεταπτυχιακό που δεν το έκανα στα νιάτα μου, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά τότε από την οικογένεια, οπότε δεν μπορούσα να φύγω έξω. Τότε τα μεταπτυχιακά ήταν όλα σχεδόν στο εξωτερικό. Και ελάχιστα γινόντουσαν εδώ και πάρα πολύ κόσμος περίμενε. Δεν κληρώθηκα όταν έγινε με το ΕΑΠ. Και κράτηκα λοιπόν στο μεταπτυχιακό κλιματική κρίση, ψηφιακές τεχνολογίες και επικοινωνία. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου, εκτός από το να γράφω και να κάνω το παιδί μου. Γιατί είμαι... Δεν... Πέρασε ο καιρός και πραγματικά όλες οι ώρες ήταν γεμάτες. Δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια νομίζω δεν έχω πάρει ανάσα καθόλου. Και η διπλωματική μου είναι... Δηλαδή χρόνος δημιουργίας. Ήταν χρόνος δημιουργίας. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το κομμάτι της ενέργειας. Γιατί διευθυντής του μεταπτυχιακού είναι ο Γιάννης Ομανιάτης, ο οποίος είναι ο πρώην υπουργός περιβάλλοντος. Ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα ενεργειακά και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, είναι από τους ανθρώπους που είναι γνώστες των πραγμάτων. Και που, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι, και που μπορεί, δεν είναι απαραίτητο πολιτικά να συμφωνούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά σε ό,τι αφορά τις γνώσεις του πάνω σε αυτόν τον τομέα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που το ξέρουν τόσο καλά αυτό το κομμάτι. Και ξεκίνησα να κάνω αυτό γιατί επειδή μου υπήρξε αγροτική συντάκτρια και όταν πήγα στη Βουλή και γενικώς ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα που κάνει η Βουλή και τα αγροτικά φυσικά, τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί είχε και ένα κομμάτι που ήταν γεωργία ακριβίας. Δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και ό,τι αφορά στο μέλλον. Η διπλωματική μου όμως ζήτησα να μην έχει να κάνει με το... Να έχει να κάνει με το ενεργειακό, αλλά έχει να κάνει με την κοινωνιολογία. Και ο κ. Μανιάτης το δέχτηκε. Και το βιβλίο λοιπόν που είναι στα σκαριά, εφόσον περάσει το σκόπελο. Έχει περάσει δηλαδή, αλλά εντάξει. Εγώ θα πω καλυτάλσιμο από τώρα. Ναι, λοιπόν. Έχει περάσει δηλαδή ως διπλωματική, απλώς και μόνο να προχωρήσουμε να την παρουσιάσω κι εγώ έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Είμαι στα τελειώματα. Η οποία λέγεται, εγώ τον τρελάνω τον καθηγητή, ότι ήθελα να κάνω κάτι πάνω στην κοινωνιολογία. Γιατί μου λέγε, Άννα μου λέγε, γιατί να μην κάνω. Λέω, γιατί είναι η αγάπη μου. Δεν,
και λέγεται «Κοινωνικές ανισότητες στον πράσινο και ψηφιακό καπιταλισμό». Και αναφέρεται σε όλα αυτά τα πεδία που έχουμε δίπλα μας και τα οποία δυστυχώς θα δούμε πάρα πολλές εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον πόλεμο, έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες. Και πρέπει λίγο να κινητοποιηθούν και οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι πίσω σε αυτό το τομέα. Οι Ελληνίδες είναι πίσω σε αυτό το τομέα. Βελτιωθήκαμε πάρα πολύ την περίοδο της κρίσης, διότι αναγκαστικά θα μπαίνε σε Zoom, θα μπαίνε σε πλατφόρμες, θα ψώνιζες διαδικτυακά, θα χρησιμοποιήσεις περισσότερο στην κάρτα κτλ. Έρχονται, και θα με επιβεβαιώσεις, τα επόμενα 3-5 χρόνια θα τα δούμε μπροστά μας. Δεν είναι ούτε καν τα επόμενα 3-5 χρόνια. Ερχόμαστε να δούμε αλλαγές τις οποίες δεν τις φανταζόμαστε και που ήδη έχουν ξεκινήσει σε άλλες χώρες. Γι' αυτό λέω ότι ήμουν πολύ τυχερή, γιατί το μεταπτυχιακό ήταν κάτι πάρα πολύ σύγχρονο. Είχε πάρα πολύ δυνατούς καθηγητές. Μερικοί από αυτούς είναι και πολύ ψηλά ως ονόματα. Έχουμε αλλαγή τέτοια που θα μπορούσε να συγκριθεί με το παράδειγμα του βρήκε ο άνθρωπος τη φωτιά στη γη. Για τέτοιες αλλαγές μιλάμε. Και δυστυχώς δεν έχει προσαρμοστεί ούτε το πολιτικό σύστημα επαρκώς, δεν έχει προσαρμοστεί ούτε ο κόσμος, ούτε έχει καταλάβει τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή. Το καταλάβαμε με το χιονιά, το καταλάβαμε με τη μύδια, με το αυτό, με το εκείνο, με τις φωτιές του καλοκαιριού, όμως είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Δηλαδή μπορεί η αγαπημένη μας παραλία που πηγαίναμε από παιδάκια να μην υπάρχει αύριο. Μπορεί το χωράφι του φίλου μας που πηγαίναμε, ας πούμε, και τρώγαμε και μαζεύαμε ελιές, μπορεί να μην υπάρχει αύριο. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι, ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα η στάθμη της θάλασσας και πάρα πολλές περιοχές θα πλημμυρίσουν και στη Μεσόγειο. Δεν έχουμε μόνο αυτό το πρόβλημα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα. Αλλά έχουμε το πρόβλημα της ξηρασίας. Και θα αυξηθούν πάρα πολύ τα φαινόμενα ξηρασίας. Το νερό νεράκι, θα λέμε. Το νερό. Έχουν γραφτεί άρθρα πριν 30 χρόνια. Ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Ακριβώς. Ναι, έχουν γραφτεί άρθρα πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε ακόμα πολιτική η οποία να έχει... Κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αλχημίες. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς είμαστε μια τουριστική χώρα και αυτό μας επηρεάζει άμεσα. Δηλαδή, έχουμε φαινόμενα που θα τα δείτε και στο βιβλίο, θα τα δεις και εσύ στο βιβλίο, που είναι δίπλα μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Δηλαδή, πάμε και χτίζουμε και χτίζουμε και χτίζουμε σε μια περιοχή και δεν παίρνουμε καθόλου υπόψη μας ότι αυτή μετά η περιοχή μπορεί να είχε παραγωγή μεγάλη νερού και αύριο να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί εμείς έχουμε χτίσει παντού. Όμως, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, αφήσουμε τους φίλους κρατές έτσι να έχουν μια μικρή αγωνία. Για τις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες. Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι αγγίζουν πάρα πολλά παιδεία. Πιστεύω όταν θα βγει να είμαστε ξανά εδώ μαζί να τα πούμε. Όμως θέλω να πεις και κάποια σχέδια, κάτι κάπου θα συμμετάσχεις. Ναι, το Σάββατο είμαι ομιλήτρια και εγώ μαζί με άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ σημαντικούς ρόλους στην ελληνική κοινωνία, στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Πρέβεζας. Και θα παρουσιάσω εκεί κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη διπλωματική, έχουν να κάνουν με το έμφυλο χάσμα. Γιατί οι γυναίκες έχουν πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους άντρες και στις αμοιβές, αλλά και στον τρόπο της διαχείρισης καθημερινότητας. Και δεν το λέω αυτό ως μόνο ως μια φεμινιστική άποψη ότι γιατί εμείς να μην έχουμε καλύτερους μισθούς ή οτιδήποτε. Πιέζονται και οι άντρες και οι γυναίκες. Όμως αυτή τη στιγμή η πίεση που ασκείται στις γυναίκες να είναι και μαμάδες, να είναι και να κρατάνε και τους ηλικιωμένους και να τρέχουν και να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και κακά τα ψέματα και οι άντρες έχουν πάρα πολύ βαριά ωράρια. Δηλαδή είναι σε ένα συνεχές τρέξιμο και το γεγονός ότι χωρίζουν πάρα πολύ τα ζευγάρια δεν έχει να κάνει μόνο με την απελευθέρωση της γυναίκας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανείς δεν προλαβαίνει να ηρεμήσει τον άλλον. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Εδώ για πρώτη φορά θα πω ότι τεχνάμε εμάς
Και βέβαια ξεχνάμε ο ένας τον άλλον. Ξεχνάμε ο ένας τον άλλον, δεν έχουμε χρόνο. Το πρόβλημα του χρόνου λοιπόν, του ελεύθερου χρόνου, το οποίο θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, γιατί πάμε σε πάρα πολύ πάρα πολύ εντατικές σχέσεις εργασιακές, οι οποίες δεν μπορούν, δεν σου αφήνουν, χαλάνε όλα τα εργασιακά προγράμματα, με την έννοια ότι αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά το 8ωρο. Το 8ωρο, ανεξαρτήτως αν θα σε 4 μέρες ή 3 μέρες ή 5 μέρες, η έννοια του 8ωρου είναι πάρα πολύ βασική. Και δεν είναι βασική για να ξέρεις, γιατί ήδη οι μεγάλες εταιρείες δεν υπήρχε κανένας που να δουλεύει 8 ώρες. Ας μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας, αλλά τουλάχιστον πληρωνόντουσαν. Τώρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Πολύ σωστά. Όμως κάπου εδώ θα κλείσουμε. Ελπίζω να τα αγαπήσουν. Ευχαριστώ. Να ξαναδείξω εγώ τα νέα αποκτήματά σου. Τα νέα βιβλία. Τα νέα πνευματικά παιδάκια, γιατί κακά τα ψέματα είναι, έχουν πολύ, πολύ κούραση και πάρα πολύ αγάπη. Και να πω ότι το αφιερώνω το ένα στο γιο μου βέβαια και στην παρέα του, και το άλλο είναι στους φίλους τους κριτικούς, οι οποίοι στην Κρήτη εγώ έχω ζήσει τα 4 χρόνια της ζωής μου, αλλά πηγαίνω τακτικά στο νησί, το θεωρώ σαν δεύτερη πατρίδα μου. Την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα αν δεν είχα πάει στην Κρήτη. Η Ήπειρος σου χαρίζει εσωτερικότητα, σου χαρίζει... Και ξαναβήσουμε ένα αφορμή την ίδια. Ναι, τον Τάσο το Χαλκιά. Ναι, σου χαρίζει εσωτερικότητα, σου χαρίζει πολλά πράγματα και δύναμη και ενέργεια. Αυτά στα χαρίζει η Ήπειρος. Η Κρήτη σου χαρίζει πάθος όμως. Εγώ να κάνω μια ευχή, να μην σταματάς να γράφεις, να μας κάνεις σοφότερος, να περνάς ωραία μηνύματα. Και να τους αγαπήσουν. Θέλω να τον αγαπήσουν και τον Δράκο και τη Χριστίνα. Και θέλω κάποια στιγμή, ναι, όνειρό μου είναι ότι θα ήθελα να γίνω και να προχωρήσουν και να φανούν και στα... Να προχωρήσεις, να σχεδιάσουν, να κάνεις ωραία πράγματα. Να συνεχίσεις να δημιουργείς και να επηρεάζεις θετικά. Και καλύτερες μέρες για όλο τον κόσμο, γιατί αυτό που γίνεται στην Ουκρανία μας επηρεάζει όλους. Αυτό που έγινε με τον κορονοϊό μας επηρεάζει όλους. Καλύτερες μέρες ακόμη, λοιπόν. Νομίζω, απλά και ταπεινά, δεν έχουμε δει έκταση του εγκλισμού. Βλέπουμε κάποια δείγματα από θέματα βιαιότητα. Είναι λυπηρό κάθε μέρα να ακούμε τέτοια περιστατικά. Είναι σαν να βλέπω ταινίες thriller. Έχει πάρα πολλά πράγματα που έχει ξυπνήσει μέσα μας. Κάποια στιγμή λέγανε ότι ο κόσμος, όταν ένας άνθρωπος ζει σε συνθήκες, σε τέτοιες συνθήκες, ξυπνάει μέσα το θηλαστικό. Ας μην γίνουμε λοιπόν άγρια ζώα, ας μην γίνουμε ζούγκλα. Αυτό είναι το θέμα. Για να μπορέσουμε με έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Εγώ πάντοτε πίστευα στη διπλωματία. Κανένας πόλεμος δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Κανένας πόλεμος δεν έχει, ο πόλεμος δεν έχει νικητές και νικημένους, ακόμα και αν κάποιος έχει νικήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να παρουσιάσουμε τα νέα σου αποκτήματα και γενικά το συγγραφικό σου έργο. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σε ευχαριστώ πάνω μου και ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που ήταν μαζί μας και που ελπίζω να ευχαριστήθηκαν και αυτή την κουβέντα μας και να είμαστε καλά να αντέχουμε. Ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live και πάντα με νέα θέματα κάθε φορά, κάθε Πέμπτη στις 9 η ώρα. Καλό σας βράδυ.